Συναδέλφισες και συνάδελφοι, καταρχήν δόθηκε ηρωική απάντηση από τον κλάδο, δεδομένων και των συνθηκών και της ταλαιπωρίας που περάσαμε μέσα και εσείς εδώ απ' έξω, περιμένοντας. Και καταγράφεται στα θετικά της αποφασιστικότητας και της κατεύθυνσης που έχει ο κλάδος μας να παλέψει για τα δικαιώματά του. Μέσα δόθηκε μια μάχη. Με τους όρους που μπορεί μια μάχη να δοθεί σε αυτούς τους μηχανισμούς του αστικού κράτους και της εργοδοσίας. Εμείς δεν έχουμε καμιά αυταπάτη. Καταστολή υπήρχε, εμπόδια υπήρχαν, ακόμα και για την αντιπροσωπεία μας. Και μέχρι την τελευταία στιγμή δώσαμε τη μάχη για να είμαστε τουλάχιστον μέσα ως εκπρόσωποι πέντε άνθρωποι αυτοί και να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε. Η δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας του κυρίου Μπακογιάννη, η δημοτική σύμβουλη της παράταξης αυτής, πήραν την ευθύνη και μαζί με τους Ναζί αποφάσισαν ότι η απόφαση του Κορομάντζου είναι σωστή και πρέπει να μείνει. Παρά το γεγονός ότι με τις παρεμβάσεις, τις πολύμορφες παρεμβάσεις, τον αγώνα που δώσαμε μέσα και έξω από τις φαρμακαποθήκες, τις παρεμβάσεις που κάναμε στις δημοτικές παρατάξεις, καταφέραμε 20 δημοτικοί σύμβουλοι να στηρίξουν το αίτημα των εργαζομένων του κλάδου για να αποσυρθεί αυτή η απόφαση. Με το δικό του τρόπο και με τη λογική του καθένα. Παρόλα αυτά και βλέποντας την τελευταία στιγμή ότι η υπόθεση για την πλειοψηφία και για τον Δήμαρχο που παίρνει ολοκληρωτικά την ευθύνη ότι η υπόθεση ήταν χαμένη, κάνανε τη συμφωνία και μπροστά στα μάτια μας με τους Ναζί για να στηρίξουν την απόφαση του Δημάρχου που υπογράφεται από τον Αντιδήμαρχο. Αυτή είναι όλη η υπόθεση. Μαζί με τους Ναζί για τη διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων του κλάδου μας. Δεν μας δημιουργεί καμία έκπληξη. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι. Τη μάχη μας τη δώσαμε. Επιχειρήματα σοβαρά για να μας απαντήσουνε δεν είχανε. Το μόνο που είχανε είναι η απόφασή τους και η αποφασιστικότητά τους να στηρίξουν τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας. Αυτό αποδείχτηκε περίτρανα, αυτή είναι η κατεύθυνσή τους, αυτή είναι η γραμμή τους, για αυτούς λειτουργούν, για αυτούς παίρνουν όσες αποφάσεις παίρνουν, για αυτούς έχουν διαλύσει ήδη το κέντρο της Αθήνας και με διάφορες άλλες αποφάσεις και τρόπους για να ενισχυθούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό κάνανε και στην περίπτωση των μεγαλοεργοδοτών του κλάδου, των φαρμακαποθηκαρίων. Εμείς, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δεν θα το βάλουμε κάτω. Θα συζητήσουμε, θα αποφασίσουμε, όπως ξέρουμε πολύ καλά να κάνουμε, με την αποφασιστικότητα που μας διακρίνει, πώς θα συνεχίσουμε τη μάχη αυτή. Το βέβαιο είναι ότι αυτοί που με αυτόν τον τρόπο πήραν τη συγκεκριμένη απόφαση, δεν θα βγουν αλόβητοι από αυτό. Η εξυπηρέτηση που κάνανε στα συγκεκριμένα αφεντικά θα τους ματώσει και θα είμαστε εμείς αυτοί που θα κρατάμε με το χέρι μας τα όπλα που θα τους ματώσουν. Και αυτό, συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι για να βγάζουμε και ευρύτερα συμπεράσματα. Όχι μόνο σε εργαζόμενοι στο φάρμακο, όλοι οι εργαζόμενοι. Για το τι κάθε φορά στηρίζουμε, για το τι κάθε φορά ψηφίζουμε, με τι κριτήριο. Γιατί ορίστε εδώ πώς αποδεικνύεται πραγματικά όταν φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο ποιον εξυπηρετεί ο καθένας και ποιος διοικεί για ποιον, για ποιανού τα συμφέροντα. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα συζητήσουμε συλλογικά, θα προχωρήσουμε τις επόμενες μέρες σε πλατιά εξόρμησης στον κλάδο για να ενημερωθεί όλος ο κλάδος, όχι μόνο οι φαρμακαποθήκες, όπως και στη συνέλευσή μας το συζητήσαμε. Για το τι συμβαίνει, με ανακοίνωση, με παρεμβάσεις, με συζητήσεις μέσα στους χώρους δουλειάς και θα επανέλθουμε με τη συνέχεια των κινητοποιήσεών μας και με την κλιμάκωση που πρέπει να υπάρχουν, να υπάρξει. Αυτά, συνάδελφοι, πείρα έχουμε όλοι, αποφασισμένοι είμαστε, δεν απογοητεύεται κανένας γιατί ξέρουμε ότι το μαχαίρι και το πεπόνι είναι στα χέρια των αφεντικών.
αλλά και εμείς ως εργαζόμενοι έχουμε αποφασιστικότητα και έχουμε και δύναμη που αν αποφασίσουμε και μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας και ειδικά μέσα στους χώρους που αφορά αυτό το μέτρο το συγκεκριμένο κινητοποιηθούμε, θα μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε και να τους αντιμετωπίσουμε και με επιτυχία. Οργάνωση παντού, κράτου τα πάνω.